Την Παρασκευή στις 5.30 ώρα, ξέρετε ότι υπάρχει η εκδήλωση η οποία θα έχει και μία διάσταση φιλανθρωπική με την έννοια ότι θα συλλέξουμε και τρόφιμα για το κοινωνικό μας παντοπολείο. Είναι η εκδήλωση η πολιτιστική που κάνουμε σε συνεργασία με την UNESCO. Στα πλαίσια αυτής της εκδήλωσης θα ενσωματωθεί και ένα μουσικό σχήμα από την Ρώσικη Ομοσπονδία. Την ίδια μέρα, στις 7 η ώρα, υπάρχει μία εκδήλωση που αφορά το ρώσικο κινηματογράφο. Εκεί θα υπάρχουν ηθοποιοί, αλλά και ένας γνωστός σκηνοθέτης που έχει κάνει πολύ σημαντική δουλειά τα προηγούμενα χρόνια, ιδιαίτερα στα σκίτσα τα παιδικά, στο Γέραλας, όπως λέγεται εκεί στη Ρωσία. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της ημέρας ρώσικου κινηματογράφου θα παρουσιαστεί και μία ταινία από την ταινιοθήκη και μάλιστα η ταινία αυτή θα έχει και ελληνικούς υπότιτλους. Θεωρούμε ένα πρώτο βήμα συνεργασίας με τη ρώσικη κινηματογραφική Λέσχη, η οποία τα προηγούμενα χρόνια έχει κάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις εδώ στο γειτονικό και φιλικό Δήμο Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων. Φιλοδοξούμε και εμείς από το 2016 αυτή τη συνεργασία να την επεκτείνουμε με περισσότερες εκδηλώσεις που θα γίνουν στα πλαίσια αυτού του κινηματογραφικού φεστιβάλ. Είχαν δείξει την τέλεια θέληση και τη συνεργασία, κάτι που δεν έχουμε δει σε κανέναν άλλο Δήμο στην Ελλάδα. Ήταν δρουζουλούπνα, ήταν κοπερατίβνα, ρίσχυλοι νάσοι σαρμίσνοι προβλήματα που οργανιζάτησε το μεροπηγέντια. Τόσο φιλικά και τόσο γρήγορα έχουμε λύσει όλα τα θέματα της οργάνωσης του φεστιβάλ που θέλουμε να κάνουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. В этом году наше событие посвящено нашей общей победе над фашизмом. Это событие, которое волнует все народы и у которого есть большое будущее в объединении этих сил. Эфетус, то фестиваль авто, это на кане με το θέμα της νίκης 70 χρόνια την επέτειο της μεγάλης νίκης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ενάντια στο φασισμό. Και πιστεύω ότι σε αυτό το κομμάτι ακριβώς οι δύο λαοί μας μπορούν να έρθουν πολύ πιο κοντά ακόμα. Το Μάιο έχουμε κάνει μια μεγάλη εκδήλωση και στο Λουτράκι έχει γίνει αυτή, μια μεγάλη εκδήλωση για αυτό το σκοπό. Και τώρα φέραμε ταινίες με ελληνικούς υπότιτλους. Мы хотим, чтобы смотрела не только русская часть населения Греции, но и сами греки обязательно посмотрели наши лучшие фильмы о войне с греческими субтитрами. Επειδή αυτό που κάνουμε δεν είναι μόνο για τον ρωσόφωνο πληθυσμό της Ελλάδας, αλλά και για όλους τους Έλληνες που θέλουν να δουν το κινηματογράφο της Ρωσίας εδώ στη χώρα τους. Приезжает создатель знаменитого детского киносборника «Ералаш». Έρχεται ο δημιουργός μεγάλου ρώσικου τηλεπεριοδικού για παιδιά που το ξέρουν όλοι, «Ералаш». Дети всех народов его любят и знают. Τον σκηνοθέτει αυτόν, τα παιδιά όλου του κόσμου το γνωρίζουν και τον αγαπάνε. И приезжают наши артисты, которые не только покажут фильмы, но они и хотят спеть и подарят свое выступление жителям Коринфа. Καθώς θα υπάρχει και παρουσία ηθοποιών και διάφορων παραγόντων του κινηματογράφου, οι οποίοι θα τραγουδάνε και με την παρουσία τους θα κάνουν ό,τι μπορούν στο να είμαστε καλά σε αυτή την εκδήλωση του κινηματογράφου.